Η μικρή είναι ή η μεγάλη. Η μεγάλη. Α, μεγάλωσε, μεγάλωσε. 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 Βασιλεύ Ουράνιε. Αμέ, Μαρία. Παράκτη το πνεύμα της αληθείας. Είναι πάντα, που πάρων και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, αληθέ και σκήνωσον εμείς και καθάρισον ημάς από πάσης και λίδος και σώσον αγαθέτες ψυχάς ημών. Κύριε, εσύ είπες, όπου δύο και τρεις συνισμένοι για το όνομά σου, παρών εμέσων αυτούς, φώτισέ μας να κατανοήσουμε το λόγο σου και να είμαστε αρεστοί εις τους συνανθρώπους μας. Αμήν. Σήμερα η μέρα Κυριακή, ασφαλώς όλοι θα πήγαμε στην εκκλησία. Στο ναό μας, στην εκκλησία του Κύριου και θα ακούσαμε το Ευαγγέλιο, οπωσδήποτε. Και θα βγάλαμε ορισμένα συμπεράσματα. Αν ιερέας σήμερα, σε κάθε ενορία, σε κάθε ναό, με το ποιμιό του έκανε κάποιο κήρυγμα για το Ευαγγέλιο, καλό. Είναι και άλλοι που πολλές φορές έχουν τόσα προβλήματα, έχουν πολλά πράγματα και δεν προλαβαίνουν. Όσοι ακούσατε, θα ξαναακούσετε ακριβώς το τι υπόθηκε σήμερα στο Ευαγγέλιο. Που το Ευαγγέλιο, όπως έχουμε πει και θα το πούμε πολλές φορές για να το κατανοήσουμε, Ευαγγέλιο σημαίνει μία χαρμόσυνη χαρά για όλη την ανθρωπότητα. Και αυτή τη χαρά μας την εφαίνει ο Θεάνθρωπος, ο Θεός που έγινε άνθρωπος. Και με το Λόγο Του και με τις παραβολές Του μέσα στο Λόγο Του μας έχει δώσει να κατανοήσουμε ο άνθρωπος σε όλα τα στρώματα το τι πρέπει να κάνουμε για το όφελος της ψυχής μας. Εμείς από μόνοι μας δυσκολευόμαστε να έχουμε κάποια έργα για το όφελος της ψυχής μας. Γιατί η μέρημνά μας είναι για πάρα πολλά πράγματα. Φέρω δύο παραδείγματα. Πώς θα μεγαλώσουμε τα παιδιά μας, σε ποια θέση θα μπουν, τι μισθό θα έχουμε στην εργασία τους πάνω, πώς θα μπορέσουμε να τα προωθήσουμε κοινωνικώς και πώς θα είναι αρεστοί μέσα στον κόσμο. Αυτά είναι τα ανθρώπινα. Καλά είναι και αυτά. Ο γύρος όμως είναι ζηλωτής, ζητάει κάτι με ζήλο και το θέλει αυτό πρωτεύοντα. Έχει πολλές εντολές. Πει ο Κύριος στη γη πάνω, αλλά η πρώτη εντολή παραμένει πρώτη. Ποια είναι αυτή, ας την ξαναπούμε. Αγάπα το Θεό σου, τον Κύριό σου, εξ όλης της καρδίας και της διανοίας και ό,τι μέλει στη ζωή σου, παιδί μου, θα στο προσθέσω. Άραγε θέλει, όπου και να κινηθούμε, όπως και να κινηθούμε, σε όποιο χώρο είμαστε, μέσα έξω, πάνω κάτω, γενικά, για ό,τι μέρημνες έχουμε, να έχουμε μέσα μας το Θεό. Και ο Θεός, από εκεί και πέρα, βλέποντας στο πλάσμα που όλοι μας είμαστε μονάδα, απέναντι στο Θεό, ξεχωριστεί ο καθένας μας, βλέποντας την προαίρεσή Του, τα κίνητρά Του, ας το πούμε και τη δίψα Του, χορηγεί, προσθέτει και δίνει αυτό που είναι να δώσει. Και αν ο άνθρωπος μπορεί και έχει συνέστηση στην πρώτη εντολή, λένε οι πατέρες, οι πολλοί άνθρωποι λένε το παράδεισο λέει και την κόλαση λέει,
Δεν την ξέρω. Δεν ήθελε κάποιος για να μου πει. Ο κύριος έχει φέρει μία παραβολή του Πλουσίου και του Λαζάρου, αν την έχετε ακούσει. Αλλά οι πατέρες λένε μία άλλη, ένα άλλο τρόπο, πρακτικό και ανθρώπινο, που ήταν άνθρωποι και αυτοί, αλλά είναι ισχυρός. Ποιο? Ότι παιδί μου θέλεις να γνωρίσεις τον Παράδεισο. Απλά το λένε. Και την κόλαση. Ορίστε, έλα εδώ. Δύο ανθρώπους. Ένα, δύο. Ίδια προβλήματα έχουν και οι δύο. Ο ένας τα έχει αναθέσει στο Θεό. Ο άλλος προσπαθεί να τα λύσει μόνο του. Κοίτα παιδί μου τώρα τον έναν που τα έχει αναθέσει στο Θεό. Επικοινωνεί με τους συνανθρώπους, με την κοινωνία ολόκληρη, με την οικογένειά του και δεν έχει λαχτήσει, δεν έχει τραυματίσει, δεν έχει παρασύρει κανέναν, διότι δεν είναι ταραγμένος καθόλου. Έχει εμπιστοσύνη στο Θεό ότι σήμερα, αύριο, μεθαύριο, ελπίζει ότι το πρόβλημά του θα λυθεί. Αυτός δεν χρειάζεται να πεθάνει, να πάει στον Παράδεισο και να έρθει. Ζει στον Παράδεισο. Πρόβλημα το μεγάλο δεν τον ακουμπάει, δεν τον επιέζει, δεν τον συγκλονίζει, δεν τον συντρίβει. Για να δούμε και τον άλλον άνθρωπο. Τον άλλον άνθρωπο βλέπουμε το τελείως αντίθετο, ότι προσπαθεί από μόνος του να λύσει τα προβλήματα και επειδή ο τρόπος του που ενεργεί δεν είναι ισχυρός, διότι ο Κύριος το λέει, δεν το λέω εγώ, παιδί μου άνευ εμού ου ποιήσετε ουδέν, το λέει ο Κύριος. Άνθρωπος που έχει καλά έργα, κι αν τα έχει, κι αν τα έχει, πρέπει να πει Κύριε ευχαριστώ, με έχετε βοηθήσει πάρα πολύ και αυτό που έκανα δεν είναι δικό μου, εσύ το έκανες. Κι αν κάποιος άνθρωπος κάνει κακά έργα, να πει αυτομάτως, Κύριε, αυτά τα έργα δεν είναι δικά σου, είναι δικά μου, συγχώρεσέ με. Ο Κύριος είναι έργον αγάπης, εσπλαγνίας και αναστάσεως της ψυχής και των προβλημάτων του ανθρώπου. Εν ολίγης είπα αυτά για να κατανοήσουμε τι σημαίνει Ευαγγέλιο. Ευαγγέλιο σημαίνει χαρμόσυνη χαρά, χαρμόσυνο άγγελμα προς τους ανθρώπους γενικά μέσα στη γη επάνω για την ψυχή τους, διότι ο άνθρωπος έχει έναν προορισμό και ο προορισμός, άμα θα ψάξετε κυρία μου στο βιβλίο που μου φέρατε, από που ξεκινάει ο άνθρωπος και μέχρι το τέλος, λέει δισεκατομμύρια λεπτομέρειες και ο άνθρωπος στην πορεία του έχασε τον προορισμό του. Και το Ευαγγέλιο έχει αυτό το σκοπό. Να μας επαναφέρει πάλι στο να με αρχικό μας χώρο που είμαστε, που στον Παράδεισο. Κάποιο πρόλογο έκανα για το τι σημαίνει το Ευαγγέλιο. Λοιπόν, ας πούμε σήμερα το Ευαγγέλιο που υπόθηκε στους ναούς μας. Εγένετο δε έτο υποστρέψε το νησού απεδέξα του αυτόν όχλος ήσαν γάρ άπαντες προσδοκώτες αυτών. Και ιδού έθεν ανήρ ο όνομα Ιάριος και αυτός άρχος της συναγωγής υπήρχε και πεσόν παρά τους πόδας του νησού παρεκάλλει αυτόν. Εισελθήν εις τον οίκον αυτού, ότι θυγάτη μονογενής είναι αυτό ως ετών 12 και αυτή απέθνησκε. Εν δε το υπάγειν αυτό η όχλη συνύπνιγον αυτόν και γινή ούσα ερήσει αίματος από ετών 12 ή της ιατρής προσαναλώσασα όλον το βίο ουκ ίσχυσεν υπό ουδενός θεραπευθύνε.
προσενθούσα όπισθεν ύψατο του κρασπεδίου του κυματίου αυτού και παραχρήμα έστι η ρίση του αίματος αυτής. Και είπεν ο Ιησούς, τι ο αψαμενός μου, αρνουμένο δε πάντων, είπε ο Πέτρος. Και εισί αυτόν επιστάτα η όχλη συνέχουσισε και αποθλίβουσι και λέγιστη ο αψαμενός μου. Ο δε Ιησούς είπε, υψάντο μου, τις εγώ γάρ έγνω, δύναμη εξερθούσα από εμού. Ιδούσα δε υγιεινή ότι ουκ έλαθε, τρέμουσα ήλθε και προσπεσούσα αυτό δε ειν η αιτία ύψαντο αυτού απήγγειλε αυτό ενώπιον παντού του λαού και ως η άθη παραχρήμα. Ο δε είπεν αυτοί, θάρση θυγάτε, η πίστη σου σε σοκέσε, πορεύου η σιρήνη. Έτι αυτού λαλούντες έρχεται της παρά του αρχινασία, παρά του αρχή συναγώγου λέγον αυτό ότι τέθνηκεν η θυγάτη σου, μη σκύλε τον διδάσκαλον, ο δε Ιησούς ακούσας απεκρίθη αυτό λέγον, μη φοβού, μόνον πίστευε και σωθήσετε. Ερθόν δε εις την οικίαν, ουκ αφήκεν εις ελθήν ουδένα, ημί Πέτρον και Ιωάννη και Ιάκωβον, και τον πατέρα της Πέδος και τη μητέρα. Έκλειον δε πάντες και κόβδετον αυτήν, ο δε είπε, ουκ λέγεται, ουκ απέθανεν, αλλά καθεύει. Και καταγγέλων αυτού, ειδώντες ότι απέθανε. Αυτός δε εκβαλών έξω πάντας και κρατήσας της χειρός αυτής, εφώνησε λέγον, υπές εγύρω. Και επέστρεψε το πνεύμα αυτής και ανέστη παραχρήμα και διέταξε αυτή δοθήνε φαγή. Και εξέστησαν οι γονείς αυτής, ο δε παρήγγειλεν αυτής, μηδενή υπήν το γεγονός. Από ό,τι ακούσαμε, το σημερινό Ευαγγέλιο είναι αυτό, είναι ο λόγος του Κυρίου, το κείμενο. Θα ήθελα να με βοηθήσει η Μαρία κάποιος, αν είναι δυνατόν. Κυρία Ειρήνη, τα ακούτε? Ακούτε τι καθαρά, λένε τώρα, εντάξει? Να πούμε την έννοια του Ευαγγελίου. Ναι. Ο Χριστός σε αυτήν την περίπτωση έκανε δύο θαύματα. Όχι, θέλω να προχωρήσω λίγο ακόμα, λίγο. Πιο κάτω. Ναι. Λέω, ποιος μπορεί να έρθει κοντά μου, γιατί θέλω λίγο να με διαβάσει από εδώ. Όταν δεν επέστρεψε ο Ιησούς... Όταν δεν επέστρεψε ο Ιησούς, τον υπεδέχθημεν της οσμό ο λαός, γιατί όλοι τον επερίμεναν. Και εδώ ήλθε κάποιος άνθρωπος, ονόματι Ιάριος, ο οποίος ήτο και άρχον της συναγωγής. Και αφού έπεσε στα πόδια του Ιησού, τον παρακαλούσε να μεταβεί στο σπίτι του. Διότι η μονογενής κόρη, την οποία είχε 12 περίπου ετών, η Ερμηνεία, ήταν έτοιμο θάνατος. Καθώς δύο Ιησούς επήγαινε στο σπίτι του Ιαΐρου, τα πλήθη τον επίεζαν με το συνοστισμό του. Και μια γυναίκα που από εδώ είχε υπέφερε από αιμορραγία και η οποία είχε ξοδέψει όλη την περιουσία της εις ιατρούς, χωρίς να μπορέσει να θεραπευθεί από κανένα, επλησίασε πίσω από τον Ιησού, ήγγισε την άκρη από το ημάτιό του και αμέσως σταμάτησε η αιμορραγία της. Και είπε ο Ιησούς, ποιος είναι αυτός που με ήγγισε? Επειδή δε όλοι ειρνούντο, είπε ο Πέτρος και οι μαθητές που ήσαν μαζί του, διδάσκαλε, τα πλήθη σε στεναχωρούν και σε πιέζουν ολόγυρα και εσύ λέγεις ποιος με ήγγισε? Ο δε Ιησούς είπε, κάποιος με ήγγισε, διότι εγώ κατάλαβα ότι η δύναμη σταματουργική βγήκε από μένα. Η δε γυναίκα, όταν είδε ότι δεν ξέφυγε από την προσοχή του Ιησού, τρέμουσα από φόβο και ευλάβεια ήλθε, έπεσε γονατιστή εμπρός του και διηγήθηκε σε αυτόν και εμπρός σε όλο το πλήθος την αιτία, για την οποία τον νίκησε, όπως επίσης και το γεγονός ότι θεραπεύει αμέσως. Ο δε Ιησούς της είπε, «Θάρρος κόρη μου, η πίστη σου σε έχει σώσει». Πήγαινε ειρηνική και χαρούμενη, χωρίς την ανησυχία και τη θλίψη που είχες προηγουμένως από την ασθένειά σου. Ενώ δε αυτός ακόμα ομιλούσε,
έρχεται κάποιος από το σπίτι του αρχισυναγωγού λέγοντας αυτόν ότι πέθανε η κόρη σου. Μη ενοχλείς και μη πας σε σκόπον του δάσκαλου. Ο Ιησούς όμως όταν άκουσε την είδηση είπε στον αρχισυναγωγό: «Μη φοβήσαι, μόνο πίστευε και θα σωθεί η κόρη σου». Όταν δε εισήλθε στο σπίτι δεν άφηκε κανένα να μπει. Εισμούει μόνο τον Πέτρο και τον Ιωάννη και τον Ιάκωβο και τον πατέρα της κόρης και τη μητέρα. Έκλειναν δε όλοι και οδυνόμενοι εκτυπούσαν τα σκεφαλάς και τα στήθη του για την εκνά. Ο δε Ιησούς είπε: «Μη κλαίτε, δεν απέθανε, αλλά κοιμάται». Και τον περιγελούσαν γιατί ήξεραν καλά ότι η κόρη είχε πεθάνει. Αυτός όμως έβαλε όλους έξω, έπεισε το χέρι της και φώναξε λέγοντα: «Κόρη, σήκω επάνω». Και αμέσως η ψυχή της επέστρεψε στο σώμα και αναστήθηκε. Και ο Ιησούς διέταξε να της δώσουν να φάγει, για να αναλάβει τελείως από την εξάντληση της ασθενίας που την οδήγησε στο θάνατο. Και έμειναν εξαιρετική και κατάπληκτη οι γονείς αυτής. Ο δε Ιησούς παρήγγειλε σε αυτούς να μην υπούνε κανένα το γεγονός. Μην το κλείνεις εκεί. Κάτσε εκεί, να μην φύγεις. Ακούσαμε το κείμενο που είπα και την ερμηνεία η αδελφή Μαρία. Θα ήθελα έτσι να αλλάξουμε λίγο τρόπο, να μην αμέ μονολογώ εγώ. Αν θέλει κάποια να πει τι κατάλαβε, τι δεν κατάλαβε, να προσθέσουμε 2-3 πραγματάκια για να συνεχίσω, για να ολοκληρώσω. Επειδή κυρία ξεκινήσατε πρωτύτερα, θέλετε να πείτε τίποτα εσείς. Έχω πολλές φορές διαβάσει τα Ευαγγέλια και με τη βοήθεια του Θεού κατάλαβα. Ναι. Κατάλαβα ότι ο Κύριος έκανε πάντα πολλά θαύματα μεταξύ αυτών, ήταν και αυτά τα δύο. Τη αιμορραγούσα γυναικός και την ανάστηση της κόρης. Όπως το είπαμε αναλυτικά, είπε ποιος με έγιξε πίσω εξίστη δύναμη από τον εαυτό μου και του λέγανε μαθαία πώς λέει, αφού σου είπε τόσος κόσμος. Ενώ εκείνος κατάλαβε ότι η κυρία που τον άγγιξε με την πίστη της ότι και λίγο να τον αγγίξω εγώ θα θεραπευτώ. Είχε πίστη μέσα της, γιατί είχε πολύ ταλαιπωρηθεί επί 12 έτη. Ναι, ναι. Λοιπόν, τον έγιξε και είδε καλά. Άμεσως φάνηκε ο πατέρας ο πονεμένος με το παιδί του πολύ άρρωστο και έφτασαν εκεί οι συγγενείς. Ή Άριος. Οι Άριος και του είπαν οι συγγενείς του μην να κλείσει τον Κύριο, μόλις σου πέθανε. Ο Κύριος όμως για να δείξει το θαύμα του, πως τόσα είχε δείξει, τόσα πολλά και τόσα είχε κάνει, λέει δεν πέθανε. Πίστευε και πάμε. Πήγανε στην οικία του, έβγαλε όλους έξω, κάθισε μόνο τον Πέτρο και τον Ιωάννη και έδιωξε τους άλλους και άφησε τους γονείς μέσα. Έπιασε το παιδί από το χέρι και το ανέστησε. Γιατί για τη δύναμη τι ήταν Θεός. Και είπε, δώστε της και να φάει, γιατί είναι εξαντλημένη. Το μικρό σας όνομα. Βασιλική. Η Βασιλική, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, Θεός μαζί σας. Ο τρόπος που τα είπατε μου δίνεται μεγάλη χαρά, διότι είσαστε βουτυγμένοι σε ένα χώρο που θα θέλαμε και προσπαθούμε να είμαστε όλοι. Αμήν, ο Θεός να βοηθήσει, θεραποτίζει. Έτσι, ευχαριστώ. Λοιπόν, πράγματι βλέπουμε εδώ ότι ο Κύριος, προφορικά θα πω έτσι κάτι, γιατί υπάρχουν δύο σημεία που είναι πολύ κεραία. Ο Κύριος έκανε δύο θαύματα. Την κόρη του Ιαρίου ήτανε 12 χρονών κοριτσάκι και κινδύνευε να πεθάνει. Και πήγε ο Ιάριος να τον παρακαλέσει, πηγαίνοντας ο Κύριος για να πάει να κηρύξει, τον συνάντησε στον δρόμο κάπου και τον παρακάλεσε. Και ο Κύριος του υποσχέθηκε ότι ναι, θα πάει να κάνει καλά το παιδί. Αλλά στη διαδρομή όμως κάποια άλλη γυναίκα, όχι 12 χρονών, που 12 χρόνια βασανιζότανε από την αιμορραγία, αυτή τη γυναικεία που ξέρετε εσείς όλοι, και δεν μπορούσε να κάνει τον εαυτό της καλά. Ενώ είχε δαπανίσει, λέει, όλο το βίος και όλα τα χρήματα στους γιατρούς. Και απεφάσισε να πάει κοντά στον Κύριο, ήταν η τελευταία της ελπίδα. Εδώ συγκινούμε πάρα πολύ και θέλω να κάνω μία στάση που θα μας ωφελήσει πιστεύω όλους. Άρα για κάτι που έχουμε ανάγκη σαν άνθρωποι, σαν ψυχή, σαν σώμα, μέσα στον κόσμο, μέσα στην ίδια τη ζωή αυτή, στην επικοινωνία μας, το Θεό τον έχουμε στο τέλος. Πρώτα πρέπει να τον έχουμε.
Στην ανάγκη μας, δυστυχώς. Εκεί, στο τέλος, απάντησε λέει και εκεί συγκινήθηκα όταν το διάβασα. Πόσοι άνθρωποι δεν έχουν δαπανήσει σήμερα, τη σήμερα ημέρα και προτού και χρόνια πίσω και αυτά τα χρόνια που πρόκειται να έρθουν, το βίο τους, τα χρήματά τους για να γίνουν καλά και όταν βλέπουν ότι δεν έχει γίνει τίποτα και έχουν αποτύχει τελείως, τότε άλλος τρόπος, άλλος χώρος δεν υπάρχει, ο Θεός. Και να φέρω ένα παράδειγμα, 38, που το διάβασα στην εφημερίδα, ένας δημοσιογράφος το είπε πάρα πολύ όμορφα και με έχει συγκινήσει αυτό. Θυμάμαι τον Αριστοτέλη Ωνάση, που είχε χάσει το παιδί του με το αεροπλάνο και είχε πέσει και έκανε κάτι που δεν ξέρω, μάλλον από ό,τι καταλάβαμε μετέπειτα δεν τον εφόλησε. Ποιο, ότι τ' αγαπούσε το παιδί πολύ και το προόριζε διάδοχο μέσα στον πλούτο που είχε αποκτήσει, που ήταν κρίσος. Και έπαθε μεγάλο σοκ. Και τι κάνει, παίρνει το παιδί του και το βαλσαμώνει. Και το βάζει στο σκοπιό να πηγαίνει να το βλέπει. Αυτό ξέρετε τι ήτανε. Να πηγαίνεις κάθε μέρα να βλέπεις το παιδί σου ολοζώντανο. Μαράζωσε. Μαράζωσε. Ούτε τα πλούτη και ξαφνικά βλέπουμε ότι πανικοβάλλεται η Ελλάδα όλη, η τηλεόραση, τα μέσα μαζικής ενημερώσεων και λέει ο Αριστοτέλης Ωνάσης έχει καλέσει τους μεγαλύτερους γιατρούς του κόσμου για να το κάνουν καλά. Ενώ τον είδανε από όλες τις μεριές, σηκώσανε τα χέρια και δεν γινόταν καλά. Και ένας λέει, υπάρχει και ένας άλλος γιατρός που αν του πούμε μπορεί να σε κάνει καλά. Λέει να το φέρετε εδώ και όσα λεφτά θέλει να του δώσω να με κάνει καλά. Αυτός ο γιατρός λέει δεν θέλει χρήματα. Τι θέλει λέει, θέλει να σκύψεις κάτω και αν στην πορεία σου που έκανες όλα αυτά τα χρήματα έχεις αδικήσει κάποιον άνθρωπο να του ζητήσεις συγχώρεση για όλα τα πράγματα και να βγάλεις αυτά που έχεις αδικήσει τους ανθρώπους απέναντι στον πλάστη και να τον παρακαλέσεις με ένα μεγάλο συγγνώμη και μετά να του πεις για το αίτημά σου. Του φάνηκε βαρύ. Δεν το ήξερε. Δεν το είχε μάθει ποτέ. Του φάνηκε βαρύ. Του λέει τι είναι αυτό. Τι μου λέτε. Γιατί. Γιατί Θεό είχε τα χρήματα. Και σε μια στιγμή αυτά τα χρήματα δεν του κάνανε χρήση. Ήταν άχρηστα. Και τι γίνανε μέχρι τώρα σε αυτά τα χρήματα και πού πήγανε. Αυτά τα χρήματα καταρχήν πάρχισε αυτός. Άρχισε με απάτη. Επήρε τα πρώτα καραβάκια, τα καϊκάκια στην Αμερική και όταν έβαλε. Να μην πούμε στο θέμα αυτό. Και υπέγραψε, θα πω δύο κουβέντες από το θέμα πάνω. Λένε υπογράψε με το δικό μου μολύβι και υπέγραψε. Αυτό, ναι. Όταν πήγε να πληρώσει, δεν υπήρχε υπογραφή. Πρώτη απάτη. Να πάτη στην απάτη. Ευλογία Θεού δεν υπήρχε. Χρήμα πολλά, ευλογία Θεού υπήρχε. Πάντα παιδιά του, δόξα τω Θεώ. Εγώ δεν είμαι στέση να κρίνω για αυτό το θέμα. Μακάρι αυτό το παιδί που υπάρχει να μείνει. Αλλά άκουσα μια φορά που είπαν και αυτό στα 25 κάποιος θα το φάει. Το κορίτσι, Θεός θα φυλάει. Το κορίτσι. Ναι. Ο Θεός θα φυλάει. Λοιπόν, και έφερα κάποιο παράδειγμα για την Μωραούσα ότι ενώ δαπάνησε τα χρήματά της, στο τέλος απεφάσισε να πάει εκεί. Που στον Κύριο, γιατί άκουγε ότι ο Κύριος πέραγε και ο όχλος και φτωχός λαός πήγαινε και γινόταν ο ένας πίσω στον άλλον καλά. Εδώ όμως υπάρχει κάτι που θέλω να το δούμε λίγο έτσι προσεκτικά. Η Εμοραούσα ξεκινώντας για να πάει στον Κύριο, πώς πήγε, για να το δούμε λίγο. Πίστη, πολύ. Λέει μέσα το κείμενο, το Ευαγγέλιο, ο όχλος λέει, είχε στη θλίψη τον Κύριο, το
τον είχε πιέσει από όλες τις μεριές και δεν υπήρχε χώρος. Και αυτή τώρα ήπρεπε να πάει κοντά στον κύριο, να ανοίξει αυτή την πίεση του κόσμου, να χωθεί μέσα και να αγκαλιάσει τον κύριο για να γίνει καλά. Και της φαινόταν αδύνατο. Λέει, πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε αυτό το πράγμα. Και κάπου σκέφτηκε και λέει, θα πάω, πιστεύω στον άνθρωπο αυτό, ναι, που είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητος. Και δεν ζητάω πολλά από τον άνθρωπο αυτόν. Απλούστατα, να καταφέρω να πάω κοντά του και να του αγγίξω το ημάτιό του κάτω, διότι τον είχαν αγγίξει τόσα άτομα και δεν είχε χώρο και αυτή να τον αγγίξει από κάπου. Και ξεκινώντας με την προϋπόθεση και με το σκεπτικό αυτό, όπως είπατε, είχε την πίστη ακράδαντη και ξεκίνησε. Παραμέρισε τα πάντα, άνοιξε χώρους, κάπου θα κοντραρίθηκε με τους ανθρώπους για να τους ανοίξει να πάει πιο κοντά στον ήλιο. Αυτό είναι σίγουρο, γιατί το έχουμε πάθει και εμείς. Και όταν έφτασε κοντά στον Κύριο, ακούμε στο Ευαγγέλιο του Κυρίου που λέει, ποιος με ακούμπησε. Είχε σκύψει και τον είχε ακουμπήσει στο ημάδιό του. Και το ακούνε οι μαθητές που ήταν κοντά. Και λέει, Κύριε, τι λες, εδώ σ' ακουμπάει τόσος κόσμος και λες ποιος με ακούμπησε. Και ο Κύριος λέει, σταμάτησε και απευθύνεται στους μαθητές και λέει, ποιος με ακούμπησε. Οι μαθητές πάλι του κάνανε την ίδια ερώτηση. Λέει, Κύριε, όχλος είναι κοντά σου, θέλει να έρθει πολύ κοντά σου και δίκως να το θέλει, σε ακουμπάει, σε στρώνει, σε να με συθλίβει, διότι θέλουν όλοι να σε αγκαλιάσουν. Και λες, ποιος σε ακούμπησε. Και λέει ο Κύριος, ποιος με ακούμπησε, διότι λέει, από εμού εξερθών χάρη, μία δύναμη χάριτος και πήγε στον άνθρωπο που με ακούμπησε. Σε αυτά που λέγει τώρα ο Κύριος, η Εμμαραούσα ήταν κοντά και τα ψυχή άκουγε. Και βλέπει αυτή, ακούει αυτή, ότι ο Κύριος δεν λαθάνει. Δεν έχει κάνει λάθος. Επέμενε και λέει, ο Κύριος ξέρει, για να το λέει, ξέρει τα πάντα. Άρα γιατί το έκανε αυτό ο Κύριος, μήπως μπορεί καμία γυναίκα, κάποιος να μου το πει. Δηλαδή, αν πράγματι έχει την τόλμη να παρουσιαστεί, να δείξει την πίστη της ακόμη. Και αυτή όντως είχε την τόλμη, πήγε και είπε, εγώ Κύριε, και αυτό μου συμβαίνει. Για να ωφεληθεί ποιος. Να ωφεληθεί και εκεί και ο κόσμος, το άκουσε. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Γιατί λένε τα πατερικά, πολύ υπηρετή, λίγη υπηρετή. Άραγε όχλος, πήγαινε, τον αγκάλιαζε δωρεάν, χάρη από τον Κύριο δεν έβγαινε. Η γυναίκα όμως αυτή, με τον τρόπο που πήγε, με το σκεπτικό που πήγε και με τον αγώνα που έκανε να φτάσει στον Κύριο, ο Κύριος που γνωρίζει νεφρούς και καρδίας μέσα στον άνθρωπο τα κρυπτά μας, εγνώριζε με ποιο τρόπο πήγε και ήθελε στο θαύμα αυτινής της γυναίκας να δώσει μία απόδειξη στον κόσμο, στον όχλο όλο, ότι με ακολουθάτε. Γιατί με ακολουθάτε, τι θέλετε. Όλοι έχετε, όλοι θέλετε από μένα κάτι. Όλοι έχετε κάποια πάθηση. Και αν τολμήσει άνθρωπος να πει ότι δεν έχει κάτι με το, κάποια πάθηση, κάποιο ελάττωμα, αλλήμονό του. Λοιπόν, δεν μου δώσατε την ευκαιρία που όλοι σας πούμε ακουμπήσατε να το καταλάβω. Η γυναίκα αυτή όμως μου το έδωσε. Και ήθελε να πει ότι μέσα σε όλο αυτό το χώρο, τον κόσμο, μία ψυχούλα ξεχώρισε. Και πρέπει να είμαστε παράδειγμα, αν πραγματικά θέλουμε κι εμείς κάτι, να ξεχωρίζουμε.
να μπορούμε να βάζουμε αυτό που πρέπει να βάζουμε στα μέτρα τους, στο χώρο τους, για να μπορούμε να παίρνουμε. Και έγινε το θαύμα και ο κύριος την έκανε καλά και λέει, πορεύσου, λέει, από εδώ και πέρα εν ειρήνη. Δηλαδή, σαν να της είπε, τώρα που έγινες καλά, η ζωή σου να είναι τέτοια που να μην είναι ταραγμένη ειρήνη. Σαν να της λέει, πήρες τη δωρεάν, έγινες καλά, μη τώρα σηκώσεις μύτη και λαχτήσεις τον ένα, λαχτήσεις τη φίλη σου και γενικά με τους συνανθρώπους και πεις ότι εγώ πήρα εν ειρήνη. Που σημαίνει στην ειρήνη δεν χωράει τίποτα. Δηλαδή είναι ένα πράγμα που δεν κουνιέται. Ένα πράγμα που να με υπάρχει αλλά δεν κουνιέται, δεν σαλεύεται. Και αυτομάτως λέω η ανθρωπότητα όλη. Τα μεγάλα κράτη μαζεύονται πολλές φορές και ακούμε από την τηλεόραση για την ειρήνη. Το Χριστό που ευλόγησε την ειρήνη στον μαθητέ, στο υπερό που λέει ειρήνη να έχετε ανάμεταξύ σας, ειρήνη μην. Αυτή την ειρήνη πόσο ανάγκη την έχει όλος ο κόσμος. Και εφόσον έγινε καλά, μετά πήγε κάποιος και λέει στον Ιάριο, του λέει, μην πεις του Κύριου να έρθει, λέει, διότι η κόρη σου πέθανε. Και μην το κουβαλάς κάτω, τον άνθρωπο. Ναι. Ο Κύριος άκουσε και λέει, δεν πέθανε, λέει, κοιμάται. Και δεν πιστεύανε. Και λέω τώρα εγώ, ο Θεός είχε τίποτα ύλη πάνω του, είχε τίποτα που πήρε από κάπου και έφτιαξε τα πάντα, ή από το τίποτα έκανε τα πάντα. Από το τίποτα έκανε τα πάντα. Που είναι η ζωή, ο θάνατος και η αιώνια ζωή, ο παράδεισος. Ο θάνατος είναι ποιο, ότι στη ζωή αυτή, μέσα στο προκατολικό αμάρτημα, είμαστε υποχρεωμένοι να γευτούμε το θάνατο, διότι είμαστε από εδώ περαστικοί, ή το θέλουμε ή δεν το θέλουμε. Και πολλές φορές ο άνθρωπος κάνει ένα σφάλμα και λέει, πέθανε ο τάδες, α, πέθανε η τάδε. Εσύ τι λες γι' αυτά. Α, αυτή που θα λέω, εγώ. Εγώ δεν θα πεθάνω. Είναι κάτι που είναι αλυσίδα. Τι κάνουμε. Σε κάποιο σημείο της Παλαιοδίκης, συγγνώμη, λέει ο Κύριος, ότι είμαστε ανόητοι και ότι δεν έχουμε τίποτα δικό μας. Είσαστε, λέει, νοικιαστέ. Ό,τι έχετε και ό,τι κάνετε, όλα δούμε. Λοιπόν, όπως το είπατε, να το πω λίγο καλύτερα. Λίγο καλύτερα. Αν μου επιτρέπετε, μέσα από την Εκκλησία μας. Σε μια στιγμή λέει ο Πάτερ, τα σα εκτωσώ. Τι σημαίνει αυτό? Από τα δικά σου, Κύριε, παίρνουμε και σου δίνουμε για να γίνει το σώμα σου και το αίμα σου. Δικά μας δεν έχουμε τίποτα. Βλέπετε, τίποτα. Έχουμε μόνο την αμαρτία και να μην πω, και να μην πω. Όταν κύριε ευλογία, ότι όλα πράγματα γίνονται, είναι οι οικογένειες που έχουν την ευλογία του Θεού, αλλά στέκονται με το Θεό. Με το τίποτα αρχίζουν και την περνάνε. Είναι άλλες που τα έχουν πολύ κατεβεί. Δυστυχία. Μες στο σπίτι. Δεν χορταίνει. Δεν ξέρω, επειδή μου κάνατε την ερώτηση αυτή, πρέπει να απαντήσω και μετά να πιάσω τα βιβλία εδώ, γιατί θέλω να πω κάτι. Κάποιος νεανίσκος πήγε κοντά στον Κύριο, που αυτό τώρα με ευαγγελικό ανάγνωμα το έχετε ακούσει για να γίνει. Για να κερδίσει, λέει, τη βασιλεία. Και του λέει ο Κύριος το δεκάλογο του Μωσαϊκού του νόμου. Και λέει, εκνότητός μου τον τηρώ. Αλλά εκεί είπε ένα μεγάλο ψέμα. Επειδή ο Κύριος, προσέξτε καλά τη λέξη, πώς θα την πω. Επειδή ο Κύριος εν τη ζωή πάνω, δεν μίσησε, δεν λάχτησε,
δεν έδειξε στον πατέρα του κανένα να πει «Να πατέρα, αυτό στέει». Και είδε ότι είπε ψέματα και τι κάνει ο Κύριος. Του λέει μία εντολή άλλη που ισοδυναμεί ίδια από το δεκάλογο. Για να τον παραπλανήσει, για να μην τον πικράνει, να μην τον κατηγορήσει. Γιατί ο Κύριος είναι Θεός αγάπης. Μόνο στη Δευτέρα του έλευση θα είναι κριτής και θα μας κρίνει. Εκεί, γι' αυτό υπάρχει στο δεσποτικό, αν έχετε δει όλες σας, που πάει και κάθεται ο δεσπότης, σε όλους τους χώρους υπάρχει κανδύλα, εκεί δεν υπάρχει. Γιατί εκεί δεν υπάρχει έλεος. Είναι το φως. Λοιπόν, όχι, άλλο λέω, το φως, αλλά δεν υπάρχει έλεος. Θα έρθει ο Κύριος πλέον για να μας κρίνει. Η αγάπη του μακροθύμησε χιλιάδες χρόνια και στη Δευτέρα έλευση θα έρθω λέει να κρίνω ζώντα και νεκρούς. Και εκεί δεν χωράει αγάπη και δεν πειράζει πάτερ άφες αυτή. Δεν θα το πει αυτό. Όταν θα έρθει να κρίνει, θα κρίνει. Λοιπόν, και λέει ο Κύριος, ένα σου λείπει λέει, πούλα τα υπάρχοντά σου και ακολούθαμε. Δηλαδή, σαν να του έλεγε, αγάπα τον πλησίο σου σαν τον εαυτό σου. Εσύ περνάς καλά, ο πλησίος σου περνάει καλά. Όχι. Και σφόδρα λέει, λυπήθηκε και απεχώρησε. Γιατί είχε πολλά πλούτη. Μπράβο. Και λέει ο Κύριος στους μαθητές και στον όχλο που ήταν κοντά εκεί, λέει, ακούστε λέει καλά, πιο εύκολα μία κάμιλος περάει από μία τριφύρο βελόνα, αλλά πλούσιος να πάει στη βασιλεία. Παρά ο πλούσιος να πάει στον παράδεισο. Και οι μαθητές που ήταν άνθρωποι, όπως είμαστε και εμείς, είχαν την απορία αυτή. Κύριε λέει, ούτε το ένα περνάει, ούτε το άλλο. Γιατί, η κάμιλος, αν θέλετε καλά απόλυτο, είναι αυτό το παλαμάρι, το μεγάλο, που δένουν τα πλοία, που είναι τόσο χοντρό, τόσο χοντρό. Και το αμολάρι και το πιάνουν πάνω στη βάση εκεί έξω που είναι για να μην φύγει το πλοίο. Αυτό λέγεται κάμιλο. Λέει αυτό το χοντρό περνάει σε μία τρυπίτσα μικρή. Και, λένε οι μαθητές, Κύριε εξήγησέ μας πώς περνάει. Και οι πατέρες που είχαν πνεύμα, είχαν φως, εισχωρήσανε μέσα στο βάθος και αναλύσανε. Και λέει, κι όμως το παλαμάρι περνάει και ο πλούσιος περνάει. Αν κάνει αυτό που κάνει το παλαμάρι, κάνει και ο πλούσιος, περνάει. Πώς, ακούστε. Το παλαμάρι από τι είναι φτιαγμένο, ξέρετε. Ξύλο. Από τι. Ξύλο. Όχι, το παλαμάρι. Είναι ένα σκηνή. Σκηνή. Είναι από να με, είναι ψηλές. Σαν να πούμε χόρτο, σαν να πούμε χόρτο, είναι, ψηλές είναι και είναι τυλιγμένες ναυτικά που όσο το τραβάς φύγει. Αυτές τις ίνες, ο Κύριος λέει, αν τις πιάσουμε μία-μία και την κάνουμε έτσι, είναι ψηλή, βγαίνει και την περνάμε και μέσα στην βαρβαλά. Και πάλι λίγο με υπομονή. Λίγο. Έτσι και ο πλούσιος, την περιουσία που έχει, τα πολλά λεφτά, αν μπορεί να τα απλοποιήσει, να τα κάνει λιανά, να τα κάνει ψηλά και να πει στο φτωχό λίγο εδώ, εκεί, ο Κύριος δεν θα τον αφήσει, θα του δώσει πιο πολλά. Και έχουμε παράδειγμα τον Ιώβ που έδινε και τα χάσε όλα και δόξαζε. Είχα εγώ τίποτα, λέει, γυναίκα, βλαστήμησε λέει το Θεό. Γυναίκα, γυμνή ήρθαμε, γυμνή θα φύγουμε. Και ο Κύριος τους έδωσε και τα παιδιά πάλι και την περιουσία και έγινε και άρχοντας πάλι στο χώρο που ήταν. Λοιπόν, έτσι και ο πλούσιος, αν μπορεί, όπως η κάμιλος έχει τρίχες πολλές ψηλές για να γίνει ένα σκηνή, ένα παλαμάρι, για να μπορεί να βαστίξει ένα βάρος, έτσι και αυτός ο μεγάλος ο πλούτος, όταν γίνουν ψηλά, μπορούν να περάσουν μέσα από την τρύπα της βελόνα και τότε μπορεί να σωθεί. Αυτό είναι γιατί μου κάνατε την ερώτηση αυτή. Λοιπόν, να προχωρήσουμε λίγο,
Λοιπόν, διάβασε μου, παιδί, με αυτό εδώ. Θα δώσω μία απάντηση. Αυτό είναι ένα βιβλίο πατερικό. Λέγεται «Ο προορισμός του ανθρώπου». Δυνατά. Δυνατά, Μαρία. Ο άνθρωπος διαμονής της ηλικής του δυνάμειος είναι όλος αδύνατο να μορφωθεί κατά Χριστόν. Είπαμε ότι κύριον αυτού έργων πρέπει να έχει ο άνθρωπος στον κόσμο τούτο όπως μορφωθεί κατά Χριστόν. Αλλά ας ρωτήσουμε, πώς θα επιτυχάνει τούτο? Δύναται ο άνθρωπος διαμόνης της ηλικής του δυνάμειος να κατορθώσει τούτο? Απαντώντας, λέγουμε ότι διαμόνης της ηλικής του δυνάμειος, ο άνθρωπος είναι όλος αδύνατο να κατορθώσει τούτο. Κατορθώνει όμως αυτό δια της δυνάμειος του Θεού. Διότι πρέπει να γνωρίζουμε ότι όπως δεν δύναται εξ αυτού μόνο ο άνθρωπος να πιστέψει στον Χριστό, εάν μη φωτιστεί και προσελκυθεί υπό του Θεού, ως θα ειδώμουν κατωτέρω, ούτω δεν δύναται και διαμόνης της ηλικής του δυνάμειος να μορφωθεί κατά Χριστό. Αυτός ο ύψιστος Θεός εργάζεται επί του ανθρώπου. Αυτός προσελκύει τον άνθρωπο εις την Χριστόν πίστη. Αυτός φέρει εις πέρα στη μόρφωσή του, αυτός φέρει εις πέρα στη σωτηρία του. Εργάζεται αυτός ο Θεός και φέρει εις πέρα στο έργο τούτο. Διότι η μόρφωση και τελοποίηση του ανθρώπου είναι το ύψιστον και ανώτατον έργο από τα πνευματικά έργα τα οποία πήγε αυτός ο ύψιστος Κύριος ο Θεός. Καταλαμβάνει δε εις την αλήθεια ταύτη όταν λάβει υπόψη του τον ύψιστο προορισμό του ανθρώπου. Ώστις είναι ως είπομεν ή να μορφωθεί ούτως προς τον Χριστό ή να γίνει τέκνο του Θεού κατά χάρη και να ζει πλησίον του Θεού αιωνίως ως τέκνο αυτό αγαπτό. Αφού λοιπόν το έργο της κατά Χριστόν μορφώσεως και τελειοποίησης του ανθρώπου είναι τούτον, ώστε να υψώνει τον άνθρωπο μέχρι αυτού του υψίστου Θεού, είναι όλος και φύση αδύνατο να φέρει αυτό εις πέρας ο άνθρωπος διαμόνης της ειδικής του δυνάμεως. Είναι αυτό που είπατε. Ο άνθρωπος όταν προσπαθήσει από μόνος του να κάνει κάτι, και έχουμε παράδειγμα τον άσωτο, από μόνος του πήγε να πάει να ζήσει μακριά από τον Θεό. Και πολύ καλά ξέρουμε όλοι το τι έπαθε. Αλλά ήταν τυχερός γιατί υπήρχε σπόρος μέσα από τον πατέρα. Και σε μια στιγμή ερθώνει στον εαυτό του. Πόσοι άνθρωποι όμως μπορούν να πούνε τη λέξη ερθώνει στον εαυτό του και να σκουμποθούν, να ταραχτούν και να πούνε ποιος είμαι, πού πάω, τι κάνω, που υπάρχουν τόσα μέσα και τόσοι τρόποι για να χαθούν οι άνθρωποι. Και θα πω εγώ δύο, οι κυριότεροι. Ναρκωτικά και η παλαιά γυναίκα. Σε μία στατιστική στην τηλεόραση βγήκε και άκουσα ότι παντρεύονται 1000 ζευγάρια σε ένα μήνα και χωρίζουν 800. Και η αιτία είναι άλλες γυναίκες. Δεν έχουμε κατασταλάξει γιατί παντρευόμαστε, γιατί μπαίνουμε μέσα στην θρησία, γιατί θέλουμε να πάρουμε τον άνθρωπο το μισό και μισό εμείς, να γίνουμε ένα, να κάνουμε τι. Ο άνθρωπος αυτό το βιβλίο δεν το έχει αρέσει να διαβάσει προς Κορινθίους που λέει για το γάμο, το τι πρέπει να κάνουμε και τι ωφέλεια μπορεί να έχει το βιβλίο αυτό. Και όταν μέσα στο γάμο ευλογήσει ο Κύριος, λέει ο Κύριος, άνθρωπος μη χωριζέτω. Δηλαδή, ο Κύριος θα δώσει κατάρα, να το πω έτσι τη λέξη, ή θα δώσει μαρτυρία, δοκιμασία στον άνθρωπο που θα μεσολαβήσει να κάνει κακό στο αντρόγενο. Που τολμάει ο Κύριος και λέει το νέο ζευγάρι που είναι νέο να αγκαλιαστεί και να προχωρήσει με οδηγό τον Χριστό, τον ίδιο τον Θεό. Και λέει από πατέρα και μάνα μη προσκολάστε, λέει πλέον. Και ούτε οι γονείς και οι συγγενείς θα πάνε κοντά στο ζευγάρι. Το λέει. Το έχετε ακούσει, νομίζω. Είσαι ένα άλλο που να ρωτήσω, γιατί ο Μωυσής λέει διέταξε να γίνεται το διαζύγιο, ναι, στην Παλαιά Διαθήκη, ναι, είπε για την απιστία σας και για την καρδία σας. Και επιτρέπεται διαζύγιο μόνο διαμοιχείας, αλλιώς όχι. Και θεωρείται μύχιος ο δεύτερο παντρεμένος και η δεύτερο παντρεμένη. Ναι. Ο ένας γάμος ευλογημένος, ο πρώτος λέει. Επειδή είπατε αυτό, ναι, το είπατε πάρα πολύ ωραία και μου δίνεται η χαρά να απαντήσω λίγο πιο πέρα. Λέει στους γραμματείς και φαρισαίους εκεί που είπατε αυτό, λέει αμήν λέγω δε ημίν σε εσάς τούτο, ότι στο μοσαϊκό το νόμο λέει ουν μοιχεύσεις, ενώ εσείς λέει κοιτάτε οι γυναίκες άλλες και το πνεύμα σας είναι γεμάτο από επιθυμίες. Σας λέγω τούτο, ότι έχετε
έχετε κάνει μοιχεία. Από την ώρα που στο πνεύμα θα μπει η επιθυμία. Από τη σκέψη του. Λοιπόν, άρα και βλέπουμε ότι χαρά στον άνθρωπο. Δεν ξέρω, ο χώρος που είμαστε εδώ μαζεμένοι, όταν έχουμε τον Κύριο εν μέσω και με το λόγο του, σαν τον Απόστολο Θωμά, και τον εψηλαφίζουμε και μεταξύ αδελφών, ο ένας τα τάραντα που έχει προς τον Άβνε, για να χτιστούμε πνευματικά, που λέει και ο Απόστολος Παύλος, είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει. Δεν υπάρχει καλύτερη παρέα από αυτή. Δεν υπάρχει. Είπε, αν το μάτι σας σκανδαλίζει, πιο καλά είναι να το βγάλετε. Αν το χέρι σας, πιο καλά να το κόψετε. Σκέφτεται δηλαδή πόσο πρέπει να είναι η πίστη και η θέληση να μην να πρώει το χέρι για ταλνού κάτι που δεν σου ανήκει, ούτε και το μάτι σου να, να σκανδαλίσει για κάτι κακό που δεν πρέπει. Για ακούσε τώρα λίγο. Προσεχούσα όπισθεν ύψατο του σκαπεδίου του ηματίου αυτού και παραχρήμα έστι η ρίση του αίματος αυτής. Η αιμοραούσα ενώ πήγε κοντά του, ακούμπησε το ημάτιο του Κυρίου και αυτομάτως παραχρήμα αυτόματα αμέσως. Αισθάνθηκε ότι έγινε καλά. Έγινε καλά. Αισθάνθηκε ότι έγινε καλά. Τι λέει αυτό το κομμάτι. Να δούμε τι λέει ο Λαμπέ. Ιωάννης της Χλωστάνης, ένας Άγιος. Η πίστη είναι το κλειδί με το οποίο ανοίγεται ο Θείος Θησαυρός. Το κατέχουν οι απλές, αγαθές, ολοαγάπη καρδιές. Πάντα δυνατά το πιστεύω. Η πίστη είναι το πνευματικό στόμα. Ας ανοίγουμε ελεύθερα αυτό το στόμα που σκάμε και για το σωματικό. Ας μη σφίγουν τα χείλη του η αμφιβολία και η ολιγοπιστία. Αν μένει κλειστό εξαιτίας του, κλειστός θα μείνει και ο ουρανός για μας. Όσο πιο πολύ κινείται το στόμα της πίστεως, όσο πιο αδίστακτο δηλαδή πιστεύουμε στην παντοδυναμία του Θεού, τόσο πιο πολύ θα είναι η Θεία εκτιμή απέναντί μας. Δια τούτο λέγω ημίν, πάντα ως αν προσευχόμενοι ετήστε, πιστεύετε ότι λαμβάνετε και έστε ημίν. Πίστη. Αυτό που μου άρεσε από τον πατέρα εδώ λέει, όσο ανοίγουμε το στόμα της πίστεως, που σημαίνει ο Θεός που έγινε άνθρωπος, για να πάρει τον άνθρωπο για να τον κάνει μικρό Θεό, για να τον εσώσει, έκανε μία συγκατάβαση τόσο χαμηλή, τόσο πολύ χαμηλή, και τι, πίστεψε στο πέψαντός του, στον πατέρα του. Πίστεψε. Και ακριβώς κατά γράμμα έκανε, γι' αυτό στο να με, όρος το να με ελαιών, προτού να το βιάσουν στην προσευχή αυτή που ο θρόβος αίματος έπεφε, που έβλεπε τα δεινά του τι θα πάθαινε, σαν άνθρωπος, σαν άνθρωπος, λέει σε μία στιγμή πήγε να ξεφύγει, αλλά ήρθε εις τον εαυτό του και λέει πάτε, όχι ως θέλογο, ως στείλες εσύ, να γίνει και γεννηθεί το θέλημά σου, ναι τούτο. Αν είναι λέγοντα του, αλλά λέει όχι ως θέλογο, ως θέλεις λέει εσύ Κύριε, γεννηθήκω το θέλημά σου. Άραγε, δεν χάλασε τίποτα από το πρόγραμμα που είχαν συμφωνήσει η Αγία Τριάδα. Τίποτα δεν χάλασε. Κατεβαίνοντας από πάνω κάτω. Και βλέπουμε εδώ ότι και με συγκίνησε μία λέξη που λέει ο πατέρας ότι πρέπει να ανοίγουμε το στόμα της πίστεως. Τι σημαίνει στόμα της πίστεως. Όταν ανοίγουμε το στόμα τι κάνουμε. Μιλάμε. Και όταν η πίστη φαίνεται, τι κάνουμε, μιλάμε, όχι με το στόμα, με τα έργα μας, με τα έργα μας. Γιατί λένε οι πατέρες, θέλεις να δεις τι λόγο είπες παιδί μου, αν είπες καλό, και είναι μεγάλο λόγο, άκουσε το. Είπες αυτό, λες ότι είναι καλό, σε αυτό το λόγο είχες έργο, πράξη, όχι. Ο λόγος μικρός, δεν έχει φύγηση, δεν προχωράει, δεν είναι σκοπός. Ο Χριστός είπε στους μαθητάς να μην σκέφτεστε, θα πείτε εκείνη την ώρα θα φωτίζεστε μετά για πνεύμα. Άλλο τώρα, για, άλλο ο άνθρωπος, ο διαβασμένος και ο λιγάκι φωτισμένος από το Θεό, αν θέλει ο Κύριος, ώστε θα ανοίξει το στόμα του μπορεί πολλά να πει. Από αυτά που ξέρει. Όχι, καλό είναι αυτό που είπατε, αλλά είναι σε άλλο, γιατί θέλω να πω κάτι άλλο. Και λέει,
Άραγε, αν λέει άνθρωπε, έχεις πεις ένα λόγο, που είναι καλό και ο κόσμος αρέσει σε αυτό που πεις, αλλά κάνεις όμως και έργο σε αυτό το λόγο, αυτός ο λόγος, λένε οι πατέρες, είναι ακατανίκητος. Να το πούμε πιο απλά. Ο Χριστός μας δεν άφησε τίποτα γραπτό. Όλα ήταν προφορικά. Αλλά γινήκανε δυνατά και γραπτά, γιατί αυτά που είπε τα έκανε πράξη. Και έπεισε και η μεγαλύτερη απειθία, ένας που να με απειθεί, δηλαδή σαν τον άπιστο Θωμά φέρει. Ας πάρουμε ένα μικρό παράδειγμα. Ναι. Λοιπόν, λέει ο Κύριος μου και ο Θεός μου, εφόσον είδε. Και ο Κύριος τι λέει, μακάρι οι μη δόντες εμπιστεύονται. Λοιπόν, και λέω πολύ εγώ, το λένε αυτό. Και λέω εγώ τώρα, αν ανοίξουμε το βιβλίο αυτό και το πάρουμε σχολαστικά από την αρχή μέχρι το τέλος, τι θα ανακαλύψουμε. Αυτό που ανακάλυψε και ο Απόστολος Θωμά, τις πληγές του Κυρίου, ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Στην Αγία, λίγο. Στην Αγία Τράπεζα, στην Πλατιτέρα, από κάτω, υπάρχει ο Χριστός σταυρωμένος, σε όλους τους λαούς, έτσι. Και τι λέει αυτό, ξέρετε τι λέει. Παιδί μου, κοίτα τι έκανα εγώ για σένα. Έλα κοντά μου, έλα κοντά μου. Δηλαδή, ότι εμείς πρέπει να του ζητήσουμε δύναμη από εκεί που είναι, για να μπορούμε να κάνουμε κι εμείς. Διότι ο Κύριος έδωσε τον εαυτό του για όλη την ανθρωπότητα, για τις αμαρτίες μας. Εμείς πολλές φορές για τις δικές μας αμαρτίες, για τις δικές μας, όχι για τους άλλους, πολλές φορές δεν δίνουμε τον εαυτό μας εκεί που πρέπει. Πού? Να πάμε στο γνωστό κοντά, στο Άγιο Πνεύμα, στον αντιπρόσωπο του Θεού και να καταθέσουμε, να πούμε, Πάτερ, ήμαρτο. Λοιπόν, παρακαλώ. Πενίπλα. Δεν θα πεις τίποτα, Ιδούσα δε η γυνή ότι έλαθε, τρέμουσα ήλθε και προσπέρχουσα αυτό διήν αιτία ύψατο αυτού απήγγειλεν αυτό ενώπιον παντός του λαού και ως η άθη παραχρήμα. Βλέπουμε εδώ ότι η αιμορραούσα, βλέποντας ότι ο Κύριος επέμενε, είδε ότι ο Κύριος ήξερε τι έλεγε και κοντοστάθηκε και ήθελε να μιλήσει στον Κύριο, να πει «Εγώ, Κύριε, σε ακούμπησα». Τι λέει. Να πιστεύεις αφλόνητα ότι ο Θεός σε βλέπει, καθώς πιστεύεις ότι ο Πατέρας σου ή όποιος άλλος βρίσκεται μπροστά σου σε βλέπει. Με τη διαφορά ότι ο αιώνιος πατήρ βλέπει και ότι είναι μέσα σου, σε βλέπει ολόκληρο. Γιατί ο οφθαλμοί Κυρίου, μυροπλασίους ηλίου φωτεινότεροι, επιβλέποντας πάσης οδούς ανθρώπων και κατανοούνται στις απόκριφα μέλη. Όπως το εφός του ηλίου πέφτει παντού και φωτίζει τα πάντα, έτσι και ματιά του Θεού αβίως περισσότερο όλα που βλέπει. Βλέπετε τι λέει ο πατέρας. Λέει ότι ο Κύριος βλέπει τα πάντα. Δηλαδή, ό,τι φως για να φτιάξει ο άνθρωπος, το φως του Κυρίου είναι, πώς το λέει, να μην μυρω... Είτε κρυφό, είτε φανερό, φαίνεται στα μάτια σε όλα. Ναι. Είναι δισεκατομμύρια φορές παραπάνω, δηλαδή τόσο πολύ που δεν μπορεί ο άνθρωπος να το φανταστεί. Και αυτό το φως μπαίνει μέσα μας, που μέσα μας δυστυχώς υπάρχει κάποιο σκοτάδι. Και βλέπει τα πάντα. Λοιπόν, σας πω κάτι μια φορά. Δεν ξέρω αν πρέπει να το πω, θα με συγχωρέσετε, αλλά το έχω πει κι αλλού. Έλεγα, μα πώς βλέπει το μάτι του Θεού. Ναι. Μια νύχτα μου λέει μια φωνή. Θέλει να δεις πώς βλέπει το μάτι του Θεού. Παιδιά, βρέθηκα σε ένα σημείο. Πιο δυνατά, δυνατά. Σε ένα σημείο ψηλό. Έβλεπα μέχρι τον πάτο της θάλασσας, τα ψάρια, τα τσακισμένα καράβια, πόλεις, κόσμο, χωριά, ομορφιά, βουνά, δάση. Λέει, έτσι τα βλέπει το μάτι του. Τόσο πολύ ευχαριστήθηκα αυτό το ωραίο πράγμα που είδα και από τότε πιστεύω ότι πράγματι και τώρα που μιλάμε στα αυτή τη Θεού. Και το καλό και το κακό.
όταν ξεκινήσαμε την προσευχή μας, τι είπαμε. Βασιλεύουμε ο πανταχού. Υπάρχει χώρος που να μην είναι. Δεν τον εμποδιστήκαμε. Ευχαριστώ για το να με παράδειγμα, ήταν ωραίο. Λοιπόν, να με διάβασε. Βάλω το 48. Το 320. Ο Δε είπε αυτή, θάση τη γάτε, η πίστη σου σε σοκέσαι, πορεύου η σιρήνη. Βλέποντας τη μαρτυρία της γυναικός, ότι ομολόγησε και έγινε καλά, της έδωσε την ευλογία του και λέει, πορεύσου η σιρήνη. Από εδώ και πέρα να σε πάνω και η γυναικιά. Πήρες αυτό που πήρες και να μην είσαι σαν τους ανθρώπους που παίρνουν και είναι πολλές φορές αχάριστοι. Εν ειρήνη. Δηλαδή να σε πάνω και ήπια, να σε σε ένα χώρο τέτοιο που οι συνάνθρωποι σου να βλέπουν αυτό που βγάζεις, αυτό που λες ή για το θαύμα ή για τη ζωή σου την ίδια που ο Κύριος έκανε την επέμβαση. Την επέμβαση, όχι με το μαχαίρι που κάνουν οι χειρουργοί, με τη μάχαιρα του πνεύματος. Μάχαιρα του πνεύματος. Λοιπόν, και βρήκε τη δωρεάν αυτή. Εν ειρήνη πάντοτε να είσαι, διότι πήρες κάτι που δεν μπορούσε άνθρωπος να σου το δώσει. Λέγε. Πόσοι χριστιανοί λένε ότι πιστεύουν στον Θεό χωρίς πραγματικά να πιστεύουν. Αυτό λέει πολλά. Λίγο πιο δυνατά. Πόσα στόματα μένουν σιωπηλά όταν είναι ανάγκη να πρεσπιστούν τη δόξα του Θεού και των Αγίων ενώπιον των ιών του αιώνος τούτο που τη βλασφημούν. Πολλοί λένε ότι πιστεύουν στον Θεό, αλλά όταν έρχεται ο πειρασμός, η πίστη τους εξανεμίζεται. Η πίστη αυτή λοιπόν ήταν μόνο λόγια. Η ώρα του πειρασμού είναι ακριβώς η ώρα να δείξει κανείς την υπακοή του στις βολές του Κυρίου και να του πει γεννηθείτε το θέλημά σου. Ή να αναφωνήσει, ή το όνομα Κυρίου ευλογημένο. Αν δεν γίνεται έτσι, τότε πρόκειται για πίστη που ανθεί στον καιρό των ονέσεων, αλλά απανείται τον Κύριο στον καιρό της δοκιμασίας. Μάλιστα. Δηλαδή, ο καλός χριστιανός, αυτός που θέλει να λέγεται καλός χριστιανός, πρέπει να κάνει καλή χρήση του Χριστού. Χριστιανός είναι χρήση Χριστού. Και όταν ο χριστιανός για τον ΑΒ λόγο που στη ζωή μας όλοι μας που είμαστε σε μια ηλικία τέτοια και έχουμε κάποια βιώματα, έχουμε κάποιες εμπειρίες, έχουμε κάποιες στεναχώριες περάσει. Έτσι. Λοιπόν, επειδή περάσαμε στεναχώριες, το Θεό πρέπει να τον αγαπάμε, να είμαστε κοντά του ή όταν είναι μια μεγάλη στεναχώρια πρέπει να πάμε στο Θεό και μετά να το ξεχνάμε. Ο Κύριος μας θέλει σε καθημερινή βάση να είμαστε κοντά του. Έχουμε προβλήματα. Δεν έχουμε να τον έχουμε οδηγό και να μας κουμαντάρει αυτός. Και αν μας τύχει ένα πρόβλημα, μια δοκιμασία, να μας το επιτρέψει αυτός και να μας δώσει αυτός το σταυρό που θέλει, που μας ξέρει, για να μπορούμε να το σηκώσουμε. Γιατί πραγματικά, αν φύγουμε από το Θεό ολότερα, θα φτιάξουμε ένα σταυρό μόνοι μας που δεν θα σηκώνεται με τίποτα. Θα παλεύουμε και δεν θα κάνουμε. Δυστυχώς. Έτσι είναι. Λοιπόν, αν διαβάσουμε και ένα τελευταίο, γιατί η ώρα πέρασε. Λοιπόν, είναι εδώ στο... Στον Ιάριο, εφόσον έγινε το θαύμα και έκανε καλά το μικρό το κοριτσάκι, η μάνα, ο πατέρας, πέντως που ήταν μέσα και εξέστησαν λέει οι γονείς αυτής, ο δε παρήγγειλε αυτής μηδενή υπήν το γεγονός. Και έμειναν λέει έκτακτοι και κατάπληκτοι για το γεγονός αυτό που είδανε και αντικρίσανε ότι το παιδί τους ήταν πεθαμένο και ξαφνικά έγινε καλά. Μείνανε άναυδοι. Δηλαδή, κάτι του σταμάτησε, κάτι δεν μπορούσαν να πούνε. Πολλές φορές κάνουμε, τι ήταν αυτό. Ήταν μια ανωτέρα δύναμη επέβηκε. Και ο Κύριος τους είπε τι πρέπει να κάνουν. Δώσε μου την απάντηση που λέει ο πατέρας. Ο Θεός μεταδίδει μια κατανίκη του ανερμήνευτο δύναμη στο ζωπιό ξύλο του σταυρού.
Την ίδια δύναμη παρέχει και το μυστήριο της ανέμακτου Οδυσσία στη Θεία Ευχαριστία. Μέγα σε Κύριε και θαυμαστά τα έργα σου. Χωρίς όρια είναι η πανταδυναμία σου. Ό,τι αγγίζει η δύναμή σου και η χάρη σου γίνεται ζωοποιό. Το έχουμε συνέστηση αυτό. Το έχουμε συνέστηση. Ότι ο Κύριος ό,τι αγγίζει και είναι πεθαμένο το κάνει ζωντανό. Άνεθε μου, δεν αδυνατεί τίποτα στη φύση, διότι εγώ ενεφύσισα, εγώ είπα τον πρώτο λόγο και γινήκανε τα πάντα. Με το τίποτα, μόνο με το λόγο. Δεν χρειαζόταν ο Κύριος να πει και να κάνει σπουδαία πράγματα. Απλούστατα, σαν Θεός που ήταν, που βγήκε μέσα από τον Πατέρα, ο Πατέρας τον έστειλε κάτω στη γη για τη σωτηρία των ανθρώπων. Και ερωτώ, κλείνοντας, σαν άνθρωπος και εγώ, όπως είμαστε όλοι, με μία απορία. Και θέλω αυτή την απορία να έχουμε μία συμμετοχή όλοι, λίγο. Ο καθένας ό,τι μπορεί. Από τότε που έγινε, που γεννήκανε τα δύο θαύματα αυτά, της Αιμοραούσης και του Ιάιου η κόρη. Μέχρι σήμερα έχουν περάσει 2.000 χρόνια. Πόσα χρόνια θέλει ο κόσμος ακόμα να κατανοήσει ότι αυτός που ήρθε τότε ήταν ο Θεός και πρέπει επιτέλους να πάμε κοντά Του και να μην έχουμε επιλογές άλλες. Και από περιέργεια πηγαίνουμε σε άλλους χώρους συνέχεια, 2.000 χρόνια, παθαίνουμε 1.000 δοκιμασίες, έχουμε προβλήματα, ο κόσμος δεινοπαθεί, δεν επικοινωνεί, οι οικογένειες διαλύονται. Τι άλλη μαρτυρία θέλουμε? 2.000 χρόνια έχουν περάσει. Τι πρέπει να κάνουμε? Δεν πρέπει και εμείς να πάμε κοντά στον Κύριο? Επιτέλους, 2.000 χρόνια. Οι πατέρες λένε εκεί, θα πω εγώ και μετά όποιος θέλει ας πει. Λένε, όποιος γνώρισε και τον άγγιξε το Θείο μέσα του και τον άγγιξε, δεν το αλλάζει με τίποτα. Έχει μία γλύκα, έχει μία φωνή τέτοια που δεν θέλει να τη χάσει. Είναι ένας οδηγός τέτοιος που θέλει να τον έχει παρέα. Είναι κάτι το κρυπτό. Γι' αυτό λέγεται η δύναμη του Κύριου μυστήριο. Δεν είναι μυστήρια που κάθε άνθρωπο μέσα. Λοιπόν, εύχομαι προσωπικά εγώ και όλοι μας σε αυτό το μυστήριο πραγματικά να σκύψουμε και να ανοίξουμε το στόμα της πίστης όπως έκανε η Αιμοραούσα, διότι όλοι έχουμε κάποιο πρόβλημα, αυτή μπορεί να έχει αυτό, εμείς έχουμε κάτι άλλο και το Χριστό πάσα άνθρωπος τον έχει ανάγκη. Αυτός που δεν τον έχει ανάγκη, λέει ο Κύριος, είναι ψεύτης. Λέει καθαρά. Άνεφε μου, λέει, ούτε είσαι ουδέ. Και πάσα άνθρωπος ψεύτης στον κόσμο αυτό. Διότι έχει τη ροπή, την προπατορική και έχει την αδυναμία. Ένα παράδειγμα, δύο παιδάκια μόλις έχουν μάθει να μιλάνε, 2 χρονών, 3. Τώρα το παιδάκι έκανε κάτι περίπου και η μάνα δεν είδε ποιο παιδάκι έκανε. Α, τι έκανε? Όχι εγώ, η Μαρία το έκανε. Αμέσως. Πού έμαθε αμέσως το παιδάκι αυτό να λέει ψέματα? Αμέσως. Μέσα είναι, υπάρχει από την ώρα που γεννηθήκαμε. Ναι, είναι μέσα στη φύση του. Μέσα στη φύση του. Γι' αυτό ήρθε ο Θεός μέσα στη φύση να την πολεμήσει, διότι υπάρχει κάτι αφύσικο. Και προχτές είδα ένα έργο στο σπίτι του αδελφού Χριστό Μασιλάκη που λέγεται «Ο Αντίχριστος». Πολέμησε το πνεύμα του Κυρίου με το πνεύμα του ακάθαρτο σε ένα παιδάκι πάνω. Και πόνεσα, δάκρυσα, έκλαψα. Αυτός ο κακός πράγματι, όταν μπει στον άνθρωπο, Παναγία μου, Παναγία μου. Του κάνει, δηλαδή, τι παραδείγματα άλλα φέρουμε για να πάμε κοντά στον Κύριο. Τι είναι αυτό που μας αν έχει να προσθέσει κανείς τίποτα. Θέλω να πω ότι την Αγία Γραφή, όποιος μπορεί να τη διαβάζει από την αρχή, την ωραία και διδακτική, και την Καινή Διαθήκη. Και εκεί μέσα είναι το ένα συμπέρον το άλλο.
για την πρόσκληση του Χριστού μας το είχαν πει εκατοντάδες χρόνια πριν. Πριν ο Ερεμίας, ο Δαβίδ, ο προφήτης Ηλίας είχε κάτι πει, όλοι τα είχαν πει αυτά. Και 800 και 1200 χρόνια πριν. Και όταν ο Χριστός μίλαγε στους Εβραίους και έλεγε αυτό που βλέπετε εσείς να ξέρατε πόσοι θέλαν να το δούνε και να ακούσουνε. Τους δίδασκε. Είχαν τον Χριστό μαζί τους. Γιατί οι Εβραίοι βέβαια δεν τον πιστέψαν με τίποτα. Και την ώρα που είπε, πες μας αν εσείς αυτός που περιμένουμε, στον Καγιάφα ο ιερέας, λέει, ναι, εγώ είμαι. Και αμέσως έσκησε τα ρούχα του. Λέει, βλαστήμησε, είπε ότι είναι ο Υιός Θεού. Δεν μπορούσαν να το πιστέψουνε. Και ακόμη δεν το πιστέψανε. Και έμεινε. Αυτό. Γιατί έλεγε μια μέρα μια Εβραία σε ένα γνωστό μου, Εβραίος Κύριος, εάν αλίμονό μας όταν ήρθε και δεν τον πιστέψαμε και αλίμονό σας αν έρθει και δεν τον πιστέψετε εσείς. Αυτοί τώρα θα πιστέψουν στον Αρχιδιάολο. Γιατί πάνε στον τοίχο του Σολομών, τον ναό, στον τοίχο των δακρύων που λέτε, και πάνε το κεφάλι σου και κλαίνε και λένε πότε θα έρθει Μεσσία, πότε θα έρθει Μεσσία. Οι Εβραίοι το κάνουν αυτό. Είναι η μονοθεία που, γιατί πράγματι ο Θεός εκεί είχε ρίξει το μάτι. Αυτή ήταν η πραγματική αγαπητός λόγος του Θεού. Εκείνους προστάτευσε ο Θεός. Εμείς είμαστε όλοι δολολάτρες τότε. 12 Θεούς πιστεύαν οι Έλληνες. Και τόσοι και τόσοι άλλοι πιο βάρβαροι λαοί. Έτσι. Ένας Ιεραπόστολος, φεύγω τώρα πάω σε άλλο θέμα, που είχε πάει κάτω στους μαύρους, βρήκε κόκκινα φαγωμένα από ανθρώπους. Και αυτός κάτσε και τους δίδαξε και τους έκανε χριστιανούς. Τους έφτιαξε, τους έμαθε να πλένονται, τους έμαθε να χτενίζονται. Τους έπιασε το ποτάμι, το έκλεισε και έκλεισε σπόρους μέσα και γίνανε ψάρια και τρώγανε. Και όχι να τρώνε ανθρώπους. Αυτοί οι Ιεραπόστολοι έχουν δουλέψει πολύ καλά. Αυτή η γραφή είναι για όλο τον κόσμο και έχει πάει σε όλο τον κόσμο. Κυρία μου, η Ιεραπόστολος, έχω σημειώσει εδώ κάτι και θέλω να ακουστεί. Ένας Ιεραπόστολος από την Ελλάδα, καλός, έφυγε και πήγε στην Κίνα για να πάει να κηρύξει. Και ενώ κήρυδε τους Κινέζους, οι Κινέζοι σε μια στιγμή κάνανε μία σύνθεση και λέει «Τι είναι αυτός άνθρωπος, ήρθε εδώ». Μας έχει λέει 6 μήνες περίπου και μας λέει Χριστό, 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 Χριστό. Τι είναι αυτό, δεν μας λέει τίποτα άλλο. Ο βαρεθήκαμε, τι πράγματα είναι αυτό. Και άμα θα θυμίζει και κάναμε μια σύμφωση, βγάλαμε το αποτέλεσμα, ήρθε ο ιεροκήρυκα, του λένε τι θα μας χειρίξει σήμερα, Χριστό. Τίποτα άλλο, όχι. Α, δεν θέλω. Ναι. Σε βαρεθήκαμε, Χριστό. Μα λέει, σας παρακαλώ, ο Χριστός όνει, η παιδιά μου, τίποτα. Τους μίλησα από εδώ, από εκεί, τίποτα. Βαρεθήκαμε, δεν θέλουμε, που χτίσαμε. Πώς το λένε, δεν θέλουμε. Έχει τίποτα άλλο να πει. Όχι, Χριστό, έχω να πω μόνο. Δεν θέλουμε. Και λέει και αυτός κάτι. Λέει, δεν ήθελα να σας πω κι εγώ αυτό που ήθελα, αλλά με αναγκάζεται. Εγώ λέει, από την πρώτη μέρα που θα δω, μέχρι 6 μήνες που είμαι, το πρωί τι μου δίνατε και έτρωγα, πιλάφι. Το μεσημέρι τι, πιλάφι. Το βράδυ τι, πιλάφι. Μα 6 μήνες. Α, εθνικό φαγητό. Και λέει ο πατέρα, οι Κινέζοι λέει πιστεύουνε στο πιλάφι. Μα εμείς που έχουμε την ίδια τη θρησκεία ολοζώντανη για την ψυχή μας, για αυτό το μεγαλείο που θα βρούμε τα πάντα εκεί πάνω. Να μην πιστέψουμε. Αυτοί πιστεύουν για κάτι πιλάφι που στο τέλος θα χαθεί. Το Βούδα, το Βούδα πιστεύω. Πάναγε. Εύχομαι, εύχομαι το πιλάφι να μας γίνει παράδειγμα, διότι στον άνθρωπο υπάρχει κάτι ανώτερο από το πιλάφι. Η ίδια η ψυχή. Διότι ο Κύριος ενεφύσισε και είπε αυτή την ψυχή, αυτό το φύσιμα θα έρθω μία μέρα για να μου το παραδώσεις. Και πρέπει να το παραδώσουμε καθαρό. Τίποτα άλλο έχει να πεις κανείς. Εμείς την έχουμε διαβάσει μια γραφή. Μα και παλαιά διαθήκη έχουμε διαβάσει. Την παλαιά διαθήκη. Η πράξη των Αποστόλων είναι θαύμα. Η πράξη των Αποστόλων είναι ωραία πράγματα. Η Καινή Διαθήκη. Καινή. Πράξη, επιστολές. Η Αποκάλυψη πίσω που λέει τι θα γίνει, πώς θα γίνει κατά τη δημοκρατία. Και επειδή εχθές ήταν. Ήταν 28 Οκτωβρίου. Παρακαλώ να ψάλουμε την Υπερμάχου. Και να πούμε και ένα άλλο από την αρχή, και στο Θεό, τη κύριε Σάξη, τέλος πάντων, λέει στον Θεό, τίποτα από αυτά, κάτι τίποτα. Προσευχή, όχι. Θα κάνουμε μία άλλη προσευχή. Γιατί φάγαμε την ώρα. Έχουμε συνέχεια μπροστά μας. Όλο το χειμώνα, υγεία να έχουμε. Θα κάνουμε όλα μαζί. Υπερμάχου.
Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Κύριε, σε ευχαριστώ που μας αξίωσες και βρεθήκαμε με όλους τους αδερφούς, έχει τους καλά και μακάρι να κάνουμε καλό χειμώ. Καθίστε. Θα πας στο τελευταίο. Εγώ θα πας στο τελευταίο. Θα πας στο τελευταίο.